Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, η Άρση, στα στελέχη της, το ισχυρό και ακούραστο δίκτυο εθελοντών της, αλλά και τα παιδιά της, πραγματοποίησαν σειρά εκδηλώσεων από την Κρήτη έως την Αλεξανδρούπολη, θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα υπεράσπισης της παιδικότητας. Στο Πάρκο Ανεξαρτησίας στην Αλεξανδρούπολη, από νωρίς το πρωί, παιδιά των δημοτικών σχολείων της περιοχής συμμετείχαν σε δραστηριότητες, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα κατά της παιδικής εργασίας. Βρισκόμαστε εδώ με 17 φορείς συνεργαζόμενους στον τομέα της παιδικής προστασίας, της υποστήριξης των οικογενειών. Γίνονται διάφορα δρόμενα για το πώς διαχειριζόμαστε την παιδική εργασία. Παράλληλα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των παιδιών. Δράσεις ευαισθητοποίησης από διάφορους φορείς πάνω στα δικαιώματα των παιδιών. Σύλλογοι εδώ πέρα βρίσκονται με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τα δικαιώματά τους. Είναι οδεία της πόλης, είναι μουσική σύλλογοι, είναι αθλητική σύλλογοι, είναι ΜΚΟ οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται πάλι με την προστασία του παιδιού. Θέλετε να ακούσετε τις ιστορίες των παιδιών τους? Ναι, θέλουμε. Ναι. Δεν ακούσαμε όμως. Ναι. Εγώ αυτή τη φορά χρησιμοποίησα αεροπλάνο. Πάντα ήθελα να κάνω υπερατλαντικό ταξίδι. Πήγα στη Βραζιλία. Έχτισα το σπίτι μου στις φαβέλες. Δύσκολη συνοικία δεν τη συνιστώ σε κανέναν. Έκανα όμως ένα πολύ καλό φίλο, τον Ρονάλντο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με γύρω στους 20 εθελοντές, οι οποίοι θα κάνουν κάποια προγράμματα βιωματικά, παιχνίδια ρόλων, με θέμα την παιδική εργασία, τα δικαιώματα των παιδιών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτού του είδους συνεργασίες, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες για τόσο σοβαρά θέματα. Ο σκοπός συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι με την συνεργασία διάφορων φορέων να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα σφαιρικά, το ζήτημα της παιδικής εργασίας σφαιρικά. Δηλαδή, την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας, την ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματα και παράλληλα την ενημέρωση για το πώς διαχειριζόμαστε την παιδική εργασία. Η Άρσης κάνει εκδηλώσεις από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, εργάζεται 20 χρόνια στον τομέα της παιδικής προστασίας και έχει street workers οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο κοντά στα παιδιά που εργάζονται στην πιο βάρβαρη μορφή εργασίας, την εργασία στο δρόμο. Παιδιά τα οποία είτε έχουν προωθηθεί και διακινηθεί από κυκλώματα, είτε όμως μπορεί να τα έχουν οθήσει στην εργασία και οι ίδιοι γονείς τους.